Λαμβάνει στην Ελλάδα αυτά που θέλουν οι δανειστές της χώρας. Όχι να λέει στους δανειστές της χώρας αυτά που θέλει ο ελληνικός λαός. Καλύτερα λοιπόν ξύλινη απέναντι στην Τρόικα και στους δυνάστες του ελληνικού λαού. Κάντε την ερώτηση. Λοιπόν, άρθρο σε εσάς. Εσείς το ρωτήσατε τι θα κάνει η αντιπολίτευση άμα βρεθεί απέναντι σε ένα όχι των δανειστών. Εσείς τι θα κάνετε τώρα, αύριο στο Παρίσι, αν βρεθείτε απέναντι σε ένα δικό σας όχι. Πολύ ωραία. Σε ένα όχι από την πλευρά του ελληνικού. Όπως ξέρετε, η διαπραγμάτευση αυτή έχει αρχίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου σας πληροφορώ ότι τα περισσότερα όχι που έχουν μπει στη διαπραγμάτευση είναι από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Τέρμα. Δηλαδή είπαμε ότι εμείς θα καταθέσουμε, μας λένε μην καταθέτε προϋπολογισμό. Εμείς καταθέσαμε προϋπολογισμό. Μην καταθέτε προϋπολογισμό γιατί θα αναγκαστείτε να τον ανασκευάσετε. Το καταθέσαμε και τους αποδείξαμε ότι όπως και ο προϋπολογισμός του 2014, έτσι και ο προϋπολογισμός του 2015 είναι σύμφωνα. Αν βρεθείτε τώρα, αύριο στο Παρίσι, απέναντι σε όχι λοιπόν. Και σας ζητήσουν να αλλάξετε τα ασφαλιστικά, σας ζητήσουν να περάσετε σε αλλαγές διαφορετικές, καθίσουν και υπολογίσουν το κενό το δημοσιονομικό στα 2,5 δις, σας ζητήσουν μέτρα τέτοιου ύψους, τι θα κάνετε. Πολύ ωραία. Άρα θέσατε τα ερωτήματα τα οποία θα συζητηθούν οπωσδήποτε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τα ίδια ερωτήματα όμως θα πρέπει να τεθούν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ήταν στη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό. Μισό λεπτάκι. Απαντήστε εσείς καταρχάς. Είσαστε εσείς στην κυβέρνηση. Είναι δυνατόν εγώ να αποφύγω την απάντηση. 100% θα την πω. Η απάντηση είναι μία. Η κυβέρνηση πάει να διαπραγματευτεί για συγκεκριμένα θέματα. Έχει θέσει κόκκινες γραμμές. Τέρμα. Δηλαδή, όταν είπαμε. Περιμένει την επόμενη μέρα. Αν η Τρόικα επιμείνει. Δεν θα επιμείνει. Μα αν επιμείνει, διότι αν επιμείνει η Τρόικα. Μα την ίδια απάντηση δίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν επιμείνει, θα επιμείνει, εάν θα τα καταφέρουμε. Θα ξεσηκώσουμε την Ευρώπη και θα τα περάσουμε. Είμαστε συγκεκριμένοι σε ορισμένα θέματα. Είμαστε συγκεκριμένοι. Είπαμε ότι εμείς μείωση μισθών και συντάξεων δεν αντέχει ο ελληνικός λαός. Οι θυσίες τις οποίες υπέστησαν επί 6 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες, τους δίνει το δικαίωμα να πούμε, μας δίνει το δικαίωμα μάλλον στους κυβερνώντες, να πούμε όχι σε οποιαδήποτε μείωση. Ένα αυτό. Σε ορισμένα άλλα θέματα, και μάλιστα εγώ μπορώ να πω ευθέως ότι σε ορισμένα θέματα έπρεπε να τα είχαμε κάνει μόνοι μας χωρίς την παρέμβαση της Τρόικας, είναι οι μεταρρυθμίσεις. Έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Μεταρρύθμιση ορισμένες... είναι 15 ετία στο συνταξιοδοτικό, για παράδειγμα. Η 15 ετία στην 20ετία είναι... εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από 15 χρόνια θα να πάει 20. 20 χρόνια. Είναι μεταρρύθμιση ή είναι μέτρο. Είναι μεταρρύθμιση για μένα. Ναι. Δεν είναι μέτρο. Είναι και μέτρο και μεταρρύθμιση. Κάθε μεταρρύθμιση έχει και μέτρο. Σε μια χώρα με τέτοια ύφεση. Μα μπορείτε να πείτε ότι αυτοί οι οποίοι θα βγουν στη σύνταξη σε μερικά χρόνια από τώρα θα έχουν συγκεντρώσει και 20 χρόνια εργασίας. Ένα λεπτό. Πού είναι η κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης? Η κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα μπουν από εδώ και πέρα, δηλαδή ένας ο οποίος θα μπει από εδώ και πέρα στην εργασία, σε 15 χρόνια από τώρα δεν θα έχει το δικαίωμα να βγει σε σύνταξη, θα πρέπει να περιμένει στα 20 χρόνια. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ παράλογο. Το δεν θεωρείτε θεωρώ... παράλογο. Όχι βέβαια. Μα όσοι είναι τώρα στην αγορά εργασία και ψάχνουν 1,5 εκατομμύρια. Δεν λέω. Μα αύριο το πρωί. Μπαίνω αύριο το πρωί με νέα και ένας... το πρωί. Πού θα βρω δουλειά, κύριε Ταράκη. Με συγχωρείτε, άλλο θέμα τι θέτε τώρα. Θέτε θέμα τη ανεργία. Είναι άλλο θέμα. Μα η ανεργία δεν έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό, δεν είναι έτσι σαν στενά συνδεδεμένα. Όχι. Πώς όχι. Να σας πω, δεν με αφήσετε να εξηγήσω. Παρακαλώ, για να τα ακούσω. Γιατί που λέω λοιπόν, για τα 15 χρόνια που λέτε, ένας νέο εισερχόμενος, δηλαδή από αύριο μπει στη δουλειά, θα μπορεί να παίρνει σύνταξη όχι στα 15, ελάχιστη, αλλά στα 20 χρόνια. Αυτό βέβαια αφορά κυρίως τις μητέρες με ανήλικα τέκνα. Εάν όμως βάλουμε το γεγονός ότι όταν είχαν γίνει ορισμένες ρυθμίσεις, το βιώσιμο για κάθε Έλληνα ήταν περίπου στα 60-70 χρόνια και τώρα έχουμε πάει 80-90. Αντιλαμβάνεστε ότι αν μια μητέρα, παραδείγματος, στον Πάρη μπει σε ηλικία 20 ετών στο δημόσιο, από εδώ και πέρα το τονίζω για μια ακόμα φορά, στα 35 της θα μπορούσε να πάρει με ανήλικα τέκνα σύνταξη. Κατανοητό στα αυτό. 35. Κατανοητό, δεν με βιωσιμότητα στα 85. Μαζί σας, κύριε Τραγάκη. Θα παίρνει επί 50 ολόκληρο. Ποιο ταμείο θα αντέξει? Πάρα πολύ το εξής. Εγώ τελειώνω τις σπουδές μου αύριο το πρωί και ψάχνω να βρω δουλειά. Τι πιθανότητες έχω σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή τη χώρα να βρω δουλειά ως νέος άνθρωπος? Δεν είναι άλλο θέμα. Πάμε στην ανεργία. Δεν είναι άλλο θέμα. Μισό λεπτό. Θέτετε θέμα ανεργία. Να ψάξουμε λοιπόν να βρούμε τι προβλέπει ο προϋπολογισμός. Δεν είναι αυτό. Είναι. Ψάχνω για δουλειά και το 56-60% των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα δεν έχουν δουλειά τα τελευταία 5 χρόνια και έχουν απελπιστεί κιόλας. Πολύ ωραία. Δεν βρίσκουν. Όπως ξέρετε. Αν συνεχίσουμε με αυτά τα δεδομένα, πότε θα καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν δουλειά και να εξασφαλίσουν ότι θα βγουν και στη σύνταξη παίρνοντας μια αξιοπρεπή σύνταξη? Ποτέ. Δύο τα ερωτήματα, απαντώ στο πρώτο και στο δεύτερο μετά. Καταρχάς το θέμα της ανεργίας. Όπως είδατε στον καινούριο προϋπολογισμό, η ανεργία προβλέπεται ότι θα πέσει 22,4% για τον επόμενο χρόνο. Από το όριο που είμαστε. Μην ξεχνάτε όμως ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανεργία 3% μέσω όρο, στην Ελλάδα ήταν 9%. Ξέρετε ότι η ανεργία μέσω όρο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12,1%. Mm-hmm. Έχει ανέβει η ανεργία στην Ευρωζώνη Μάλιστα. και στην Ευρώπη γενικά. Άρα η ανεργία είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια μόνο μαγική λέξη. Την είπε ο κ. Γρηγοράκος. Ανάπτυξη.
Όταν λοιπόν εμείς προβλέπουμε για το φετινό προϋπολογισμό ανάπτυξη 30%, που είναι εφικτός και θα γίνει, γιατί για το 2014 η Τρόικα έλεγε ότι θα έχουμε ύφεση, και εμείς αποδείξαμε ότι είχαμε ανάπτυξη 0,3%. Μάλιστα. Ελάχιστη, αλλά ανάπτυξη. Και μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα είναι δείκτης και για τα επόμενα τρίμηνα του τρέχοντος έτους που τρέχει, η ανάπτυξη προβλέπεται να πάει στο 3%. Ήταν 1,7% μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο. Κύριε... Άρα πάμε στην ανεργία. Η ανεργία δηλαδή, που είναι νομίζω το χειρότερο κοινωνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι νομίζω ότι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της χώρας είναι η πάταξη ανεργίας. Και μάλιστα η πάταξη ανεργίας στους νέους. Διότι έχουμε φτάσει πράγματι μεταξύ 55 και 60 την ανεργία των νέων. Άρα πρέπει εκεί να σκέψει η κυβέρνηση, και η μαγική λέξη είναι ανάπτυξη. Μάλιστα. Και ανάπτυξη γίνεται μόνο μέσα από τους μοχλούς και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση να εφαρμόσει, και αρκεί να βοηθήσει, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ, και το τραπεζικό σύστημα. Διότι τώρα ανοίγεται άλλο μεγάλο θέμα. Εάν δεν έχουμε χρόνο. Εάν διοχετευτούν οι κουβέντε. Όχι, στο τέλος εσείς, και πρώτο ο κύριος Στρατούλης, μια τελευταία του κουβέντα, κύριε Στρατούλη, για να κλείσουμε την κουβέντα με τον κύριο Γρηγοράκο. Θα έχουμε γρήγορες πολιτικές εξελίξεις με βάση και την κουβέντα που έγινε σήμερα, γιατί νομίζω εσείς προσωπικά είχατε μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες σήμερα, από όσα ακούστηκαν σε αυτή την εκπομπή. Σοβαρή κουβέντα σήμερα. Επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορες πολιτικές εξελίξεις. Δεν θα προλάβει αυτή η κυβέρνηση να βάλει μπροστά ούτε εγώ το κατάλαβα. Εγώ σας είπα προηγουμένως εκλογές το 2016 και γελάσατε. Ούτε εγώ κατάλαβα κάτι τέτοιο. Σας είπα εκλογές το 2016. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δεν από τη μία. Όχι. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δεν βγήκε τίποτα. Λέω λοιπόν, δική μου εκτίμηση είναι ότι θα συντομευτούν οι πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή αν μέσα στο Πασόκ, κύριε Γρηγορά, να το τελειώσω. Να το τελειώσω. Θα συντομευτούν οι πολιτικές λοιπόν εξελίξεις, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε καν την όποια επώδυνη συμφωνία κάνει με την Τρόικα να πάει στη Βουλή, και όχι να πάρει το 180 που κάποιοι λένε σήμερα για να εκβιάσει το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν εκβιάζεται και δεν θα ψηφίσει με τίποτα, αλλά ούτε το 150. Άρα θα έχουμε εξελίξεις. Και σας διαβεβαιώνω, κυρία Τσαπανίδου, για άλλη μια φορά, σας τα έχω πει και εσάς και σε όλους, ότι έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε να κυβερνήσουμε, και θα ανταποκριθούμε στην ιστορική πρόκληση να χαράξουμε νέους ελπιδοφόρους δρόμους για το λαό και την πατρίδα που πραγματικά μας αξίζουν.